Αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα του οποίου η λύση υποψιάζεστε ότι χρειάζεται μαθηματικέ γνώσει ή εμπειρία πέρα από αυτά που εσεί διαθέτετε. Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτη απευθύνεται τα τελευταία χρόνια σε επαγγελματίε και επιστήμονε που αντιμετωπίζουν προβλήματα που απαιτούν ειδικέ μαθηματικέ γνώσει. Περίπου 40 καθηγητέ, από διάφορε ειδικότητε, από τα πολύ καθαρά μαθηματικά έω τα πολύ εφαρμοσμένα. Έχουμε μηχανικού, έχουμε φυσικού, είμαστε αρκετά εύρυ τμήμα. Και είναι κρίμα μια τέτοια συγκέντρωση ας πούμε, ε, ικανών ανθρώπων με διάφορου τομεί ειδικότητε που μπορεί να φανούν χρήσιμοι στον κόσμο, να μην χρησιμοποιείται από την κοινωνία, από τι υπηρεσίε, από επιχειρήσει από, και ακόμα και από άτομα. Και δεν χρησιμοποιείται κυρίω για ένα λόγο, γιατί κάποιο που έχει ένα πρόβλημα δεν ξέρει ουσιαστικά πού να απευθυνθεί. Ένα πρόβλημα που για μη μαθηματικού μπορεί να είναι δυσνόητο και πρακτικά απροσπέλεστο, μπορεί να είναι απλούστερο για τα μέλη του τμήματο, τα οποία πιθανόν να μπορέσουν να βρουν τη λύση. Γενικά η δουλειά μα είναι πολύπλοκη, είναι ποσοτική πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, φανταστείτε μια υπηρεσία που θέλει να κάνει, για παράδειγμα, μια στατιστική ή μια επιχείρηση που θέλει να γεμίσει μια αποθήκη κατάλληλα ώστε να μεγιστοποιήσει κάποιο κέρδο. Ή έχει πάρει ένα μηχάνημα που χρειάζεται κάποιε παραμέτρου να του βάλει και δεν ξέρει πρώτα τι υπολογίσει. Ένα σωρό πράγματα μπορεί να τύχουν. Μέχρι στιγμή έχει παρασχεθεί μαθηματική βοήθεια σε τεχνικά γραφεία, σε χρηματοοικονομικές επιχειρήσει, σε ερευνητέ άλλων τμήματων του Πανεπιστημίου Κρήτη, ακόμα και σε ένα λογοτέχνη. Έχουμε συνεργαστεί με, για παράδειγμα, με ένα τεχνικό γραφείο που φτιάχνει software γεωμετρική φύση και είχαν κάποια προβλήματα, α πούμε, σε κάποιε. Σε, σε υπολογισμού που έπρεπε να κάνουν και του Πήγε μια χαρά αυτό. Ή, με μια μια τράπεζα στην Αθήνα που έκανε κάποιες χρηματοοικονομικές ερωτήσεις και εκεί προσφέραμε το καλύτερο μας. Μια ιδιαίτερη περίπτωση ότι δηλαδή, απευθύνει σε εμά κάποιο λογοτέχνη, ο οποίο έγραφε ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα, το οποίο κάπου αναφερόταν στα μαθηματικά και ήθελε να ελέγξουμε αν αυτά που έγραφε για τα μαθηματικά είναι όντω έτσι, ή μη γράφει καμιά, κάτι που δεν είναι σωστό. Και το βοηθήσαμε και εκεί πέρα. Ε, τι άλλη περίπτωση, ένα Έλληνα που ζει κάπου στο εξωτερικό, ο οποίο δουλεύει σε μια εταιρεία ε, στοιχήματο, διαδικτυακού στοιχήματο και ήθελε να υπολογίζει κάποιε πιθανότητε, είχε κάποια ερωτήματα εκεί πέρα, το βοηθήσαμε. Το μόνο που έχει να κάνει ο ενδιαφερόμενο είναι να στείλει ένα μήνυμα στην υπηρεσία όπου θα περιγράφει το πρόβλημά του. Δεν χρειάζεται να είστε πολύ λεπτομερή στο πώ το περιγράφετε, καμιά φορά δεν μπορεί και να το περιγράψει με λεπτομέρεια. Ξέρει ότι θέλει περίπου κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρει ακριβώ τι είναι αυτό που ψάχνει. Μία πρώτη επαφή με email και μετά έστω και με το τηλέφωνο ή από κοντά, μπορούμε να τα πούμε. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, θα πούμε με συγχωρείτε, δεν παραβοηθήσουμε. Απευθύνετε κάπου αλλού. Αν μπορούμε, θα το κάνουμε Η υπηρεσία αυτή είναι δωρεάν πάντω. Ω μαθηματικοί, οι καθηγητέ λατρεύουν τι καλέ ασκήσει. Αλλά αυτή η υπηρεσία δεν είναι για τη λύση του. Ωστόσο, όπω τονίζουν, τα γραφεία του είναι πάντα ανοιχτά για όποιον θέλει να συζητήσει μια καλή άσκηση.